Το δικό τους δυναμικό παρόν, αλλά πάντα με ειρηνικό χαρακτήρα, έδωσαν 3.000 και πλέον άνθρωποι στις 15 Δεκάτου 2011 στην πλατεία Συντάγματος. Παγκόσμια μέρα διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα «Όλος ο κόσμος, μια πλατεία». Στην πλατεία έλαβαν χώρα συναυλίες, καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά και προβολές από τις πλατείες σε όλο τον κόσμο. Χίλιες φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι και αλληλούδια. Και ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο με έκανε απόψε να σκεφτώ αυτό το στίχο. Γράφω αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα. Μα κάτι ώρες βλέπω πράγματα ξενέρωτα. Και εκεί που είμαι αραχτός και ερωτευμένος, βλέπω του κράτους το φρουρό και μου χαλάει τον ιρμό γαμημένος. Σε μια πορεία σε αντίκρισα στον δρόμο. Μια σε κοιτούσα στα κλεφτά την άλλη σου κάνα ματιά. Ήρθα κοντά και σε ακούμπησα στον ώμο. Και χίλιες φωνές, χίλια τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένα φέρνισμα της διπλανής κυρίας χάλασε τη σειρά που λες μιας δημιουργίας. Και εγώ φωνάζω σ' αγαπώ και με κοιτάς και σε κοιτώ. Και βλέπω κόλλα να γίνεται τριγύρω. Και τι να γράψω, τι να πω, τι να σου τάξω στο γάμο. Θέλεις να πιάσω ένα μπάτσο να τον δείρω. Από τη σκηνή που είχε στηθεί στην πλατεία εκφωνήθηκαν και το απεργιακό μήνυμα των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου, διαστόματος Ανέτας Καβαδίας και της δημοσιογράφου Άννας Κωνσταντάκη, που χρόνια κάνει εργατικό ρεπορτάζ. Ως δημοσιογράφοι απαιτούμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, λέμε όχι στην καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και αυτό ακριβώς κάνουμε. Είμαστε εργαζόμενοι. Δεν είμαστε αυτό που λένε κάποιοι ξεχωριστοί, δεν είμαστε κάτι άλλο από εσάς, δεν είμαστε οι βολεμένοι, δεν είμαστε οι αγκόσχολοι, δεν είμαστε οι χαραμοφάιδες, είμαστε απλά εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι όπως όλοι και όλες, αμοιβόμενοι όχι με τα λεφτά που 20, 30 ή 40 εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ενδεχομένως να έχουν πάρει. Η κατάσταση λοιπόν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που με την λογική «δώσ' τα όλα για την, έκτη δόση» έχουμε φτάσει μισθωτοί να έχουμε μπει πολύ πιο νωρίς στο κουρείο και να κουρεύονται και μισθοί αλλά κυρίως δικαιώματα. Τι σημαίνει λοιπόν το να κουρεύονται τα δικαιώματα και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα σας το πω με πολύ απλά λόγια για να το κατανοήσετε όταν λέει ο Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Βενιζέλος ότι αν δεν υπάρξει η έγκριση μέσω του πολυνομοσχεδίου για τη μη επέκταση των κλαδικών συμβάσεων ενδεχομένως να μην πάρουμε τα χρήματα για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Η επέκταση λοιπόν των κλαδικών συμβάσεων ισχύει και ίσχυε μέχρι σήμερα. Από εδώ και στο εξής δεν θα ισχύει. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Επίσης, το δικό του παρόν έδωσε και το κίνημα «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», το οποίο είχε κλείσει τα κυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων στο μετρό του Συντάγματος. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι.
είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό.